Cześć, dzisiaj przeczytam Wam fragment Małego Księcia w języku greckim. Książkę tą możecie zakupić w moim sklepie na stronie powiedztopogrecku.pl/ukośnik sklep. Link również macie w opisie. A teraz przechodzimy do fragmentów, w którym Mały Książę spotyka Lisa. To tyle pol emfanistkie Jalepu. Kalimera i «Καλημέρα», απάντησε ευγενικά ο μικρός πρίγκιπας και στράφηκε, μα δεν είδε τίποτα. «Εδώ είμαι», είπε η φωνή κάτω από τη «Ποια είσαι», είπε ο μικρός πρίγκιπας. «Είσαι πολύ όμορφη». «Είμαι μια αλεπού». «Έλα να παίξεις μαζί μου», της πρότεινε ο μικρός πρίγκιπας. «Είμαι τόσο λυπημένο. «Δεν μπορώ να παίξω μαζί σου», είπε η Αλεπού. Δεν είμαι εξημερωμένη. Α, συγγνώμη, είπε ο μικρός πρίγκιπας. Όμως μετά από σκέψη πρόσθεσε. Τι πάει να πει εξημερώνω. Εσύ δεν είσαι από εδώ, είπε η αλεπού. Τι γυρεύεις. Γυρεύω τους ανθρώπους. Τι πάει να πει εξημερώνω. Οι άνθρωποι έχουν τουφέκια και κυνηγάνε. Μεγάλος μπελάς. Εκτρέφουν και κότες είναι το μόνο τους καλό. Κότες γυρεύεις? Όχι, είπε ο μικρός πρίγκιπας. Γυρεύω φίλους. Τι πάει να πει, εξημερώνω. Είναι κάτι που έχει ξεχαστεί από καιρό, είπε η Αλεπού. Σημαίνει δημιουργώ δεσμούς. Δημιουργώ δεσμούς. Βέβαια, είπε η Αλεπού, για μένα ακόμα δεν είσαι παρά ένα αγοράκι, ίδιο με άλλα εκατό χιλιάδες αγοράκια. Και δεν σε χρειάζομαι. Και ούτε εσύ με χρειάζεσαι. Για σένα δεν είμαι παρά μια αλεπού, ίδια με εκατό χιλιάδες άλλες αλεπούδες. Αν όμως με ξημερώσεις, θα χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Θα είσαι για μένα μοναδικός στον κόσμο. Θα είμαι για σένα μοναδική στον κόσμο. «Αρχίζω να καταλαβαίνω», είπε ο μικρός πρίγκιπας. «Ξέρω ένα λουλούδι. Νομίζω πως με εξημέρωσε». «Πολύ πιθανόν», είπε η Αλεπού. «Βλέπει κανείς στη γη τα πιο τρελά πράγματα». «Α, δεν είναι στη γη», είπε ο μικρός πρίγκιπας. Η Αλεπού φάνηκε πολύ παραξενεμένη. «Σε έναν άλλον πλανήτη, ναι». «Υπάρχουν κυνηγοί σε εκείνο το πλανήτη». Όχι. Ενδιαφέρον. Και κότες. Όχι. Τίποτα δεν είναι τέλειο. Αναστέναξε η Αλεπού.